Φόδισα. Συμμετοχή Δέλτα Σίγμα και όχι μόνο. Θα σας πω ότι όταν κάποιος, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός, έχει δίκιο και κινείται συντεταγμένα και τεκμηριωμένα, στο τέλος δικαιώνεται. Τι θέλω να πω με αυτό. Παραβλέποντας κάποιες βαρύγδουπες δηλώσεις, όχι από σας κύριε Δρακονταϊδή, άλλων δημοτικών συμβούλων, περί ήττας του Δημάρχου, λες και είναι καθαρά προσωπικό το ζήτημα αυτό και δεν αφορά το Δήμο Λευκάδας. Τέλος πάντων, στις αρχές του φθινοπόρου είχαμε επίσημο έγγραφο από το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου υποχρέωνε την... μισό λεπτάκι να σας το πω ακριβώς. Υποχρέωνε τον προεδρεύοντα της διαδικασίας να εφαρμόσει όσα προβλέπονταν στο 226α περί εξασφάλισης της εκπροσώπησης στο ΔΣ του νέου φορέα μετόχου ΟΤΑ όλων των περιφερειακών ενωτήτων της περιφέρειας, εν προκειμένου της περιφέρειας Ιωνία Νήσων. Ανεξαρτήτως αν είχε προβλεφτεί ή αν δεν είχε προβλεφτεί στο οικείο καταστατικό. Αυτή ήταν η γραμμή πάνω στην οποία έχει κινηθεί ο Δήμος Λευκάδας και η οποία δικαιώθηκε με το χαρτί αυτό το οποίο σας αναφέρω, με το έγγραφο αυτό το οποίο σας αναφέρω. Τώρα, σήμερα, γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να αποχωρήσω για 10-15 λεπτά. Σήμερα, κύριε Δρακονταϊδή, θα υπάρξει έγγραφο από την πλευρά τη δικιά μας, από το Δήμο Λευκάδας, προς τον ΦΟΔΣΑ, τον διαβαθμιδικό, τον περιφερειακό της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, έτσι ώστε να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα λάβει χώρα στις 9 Δεκεμβρίου, με το θέμα το συγκεκριμένο. Ας αναμένουμε λοιπόν την έκβαση αυτής της αιτήσεως από τη μεριά τη δική μου, μεριά του Δήμου Λευκάδας, και θα επανέλθουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η άποψη του Δήμου Λευκάδας είναι ότι το αίτημά μας, ειδικά μετά την ενίσχυση που είχε από το έγγραφο που σας μνημόνευσα του Υπουργείου Εσωτερικών του κ. Λιβάνιου, θα δικαιωθούμε και σε αυτό το ζήτημα.